Μέσα από μια τυπική διαδικασία νομίζαμε ότι θα πάρουμε μέρος σε έναν διαγωνισμό, ότι θα γίνει αυτή η τυπική διαδικασία της διαλογής και θα πάει αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Το κλασικό δηλαδή, τη κλασική διαδικασία. Ως γραφείο, δηλαδή, συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία, γνώρισα ανθρώπους με τις ίδιες... Να σημειώσω ότι είναι η πρώτη μου φορά στο Σύλλογο. Δεν είχα ξαναπατήσει στο Σύλλογο. Δεν ήμουνα ποτέ υπέρ αυτών των διαδικασιών ως συλλογικότητες. Ήμουνα λίγο κλεισμένος στο καβούκι μου, μέσα στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, πήγαινα στο γραφείο μου, ερχόμουν και όλα αυτά. Μέσα γνώρισα ανθρώπους με τις ίδιες ανησυχίες, αλλά με διαφορετικό υπόβαθρο καθένας μας. Συναδέλφους που μπορεί να μην είχα την τύχη και κατ' επέκταση τη τιμή να συναντήσω. Μέσα στις συνελεύσεις που γίνονται στο σύνολο, γνωριστήκαμε, αναπτύξαμε τις προτάσεις μας, συζητήσαμε, αντιπαρατεθήκαμε, πότε ήρεμα και πότε έντονα. Πάντα όμως με ισότητα, κατανόηση και συνένεση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναγκάστηκα να διαλύσω πολλά στεγανά, να υποχωρήσω τον εγωισμό μου, να συνυπάρξω με ανθρώπους διαφορετικούς, με ξεχωριστές σχεδιαστικές απόψεις, αποκλίνουσες τάσεις και εντάσεις έντονες μεταξύ μας, να δεθώ μαζί τους σαν να τους γνωρίζω μια ζωή. Αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη διαδικασία, η αφετηρία της οποίας βρίσκεται στην Biennale και στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Δεν προσδοκώ μέσα από την έκθεση να δοθούν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα όπως το προσφυγικό, την κρίση πόλης και της στέγης, την κρίση του επαγγέλματος. Αυτό που προσμένω όμως από αυτή την έκθεση είναι το εφαλτήριο εκκίνησης μιας κοπερατίβας, μιας συνεργείας ανθρώπων που με την έρευνα και τον σχεδιασμό να αναζητήσουν νέους τρόπους επίλυσης των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία. Η πορεία της και οι στόχοι της ξεπερνούν αυτή την έκθεση. Και δεν μπορεί παρά μόνο ενδιαφέρον και προσμονή να μου προκαλεί το σημείο που μπορεί αυτή να οδηγήσει.